Καλώς ήρθατε στο τρίτο μας επεισόδιο για τον Τροϊκό Πόλεμο. Σήμερα θα δούμε πώς έφτασαν οι Αιχαίοι στην Τροία, αλλά και πώς άρχισε ο πόλεμος. Φύγαμε! Στον δρόμο προς την Τροία, οι Αιχαίοι πέρασαν από τη Δήλο. Ο Άνιος, ο γιος του Απόλλωνα, ήταν ιερέας στον ναό του. Είχε τρεις κόρες, τις Συνότροπες. Την Σπερμό, την Ινό και την Ελαΐδα. Το χώμα που άγγιζε η Σπερμό γινόταν σιτάρι. Το χώμα που άγγιζε η Ινό γινόταν κρασί. Το χώμα που άγγιζε η Ελαΐδα γινόταν λάδι. Ο Άνιος ήταν και μάντης. Είπε στους Αχαιούς ότι σε 10 χρόνια θα έπαιρναν την Τροία και τους κάλεσε να μείνουν 9 χρόνια στη Δήλο και το 10ο να πάνε στην Τροία. Εκείνοι όμως δεν δέχτηκαν. Έφυγαν από τη Δήλο και έφτασαν στην Τροία. Εκεί βασίλευαν ο Πρίαμος και οι Εκάβοι, που είχαν 50 γιους και πολλές κόρες. Η Κασάνδρα, μία από τις κόρες τους, ήταν μάντισσα. Όμως ο Απόλλωνας την είχε τιμωρήσει και δεν πίστευαν τα λόγια της. Οι Τρώες είδαν τα πολλά καράβια των Αχαιών. Πήραν τα όπλα τους και έτρεξαν στην ακρογιαλιά για να τους πολεμήσουν. Αρχηγός τους ήταν ο Έκτορας, ο πιο μεγάλος γιος του Πρίαμου και ο αδελφός του Πάρη. Οι Αχαίοι δεν τολμούσαν να πατήσουν στη στεριά. Η Θέτιδα τους είχε πει πως ο πρώτος που θα πατούσε το χώμα της Τροίας θα έπεφτε νεκρός. Ο Οδυσσέας πέταξε την ασπίδα του στη στεριά και με ένα πήδημα στάθηκε πάνω στο χώμα της Τροίας. Ο Πρωτεσίλαος πήδηξε δεύτερος, αλλά έπεσε νεκρός από το κοντάρι του Έκτορα. Τότε άρχισε η μάχη. Οι Τρώες έχασαν και κλείστηκαν στα τείχη της πόλης. Οι Αχαιοί τράβηξαν τα πλοία τους στη στεριά και έφτιαξαν ένα στρατόπεδο με ξύλινο τείχος, γιατί κατάλαβαν πως ήθελε πολύ καιρό μέχρι να κατακτήσουν την Τροία. Οι θεοί του Ολύμπου κοιτούσαν από ψηλά. Ο Ποσειδώνας, η Ήρα και η Αθηνά ήταν με το μέρος των Αχαιών. Ο Άρης, η Αφροδίτη και ο Απόλλωνας ήταν με το μέρος των Τρώων. Ο Δίας πάλι ήταν πότε με τους Αχαιούς και πότε με τους Τρώες. Τον τελευταίο χρόνο του πολέμου τελείωναν τα τρόφιμα. Ο Αγαμέμνονας έστειλε ένα καράβι για να φέρει τις Συνότροπες στην Τροία για να ενισχύσουν με τρόφιμα. Όταν εκείνες έφυγαν από τη Δήλο, παρακάλεσαν τον Θεό Διόνυσο να τις βοηθήσει. Ο Θεός Διόνυσος τις έκανε περιστέρια. Πέταξαν και γύρισαν στη Δήλο. Αυτό ήταν το μάθημά μας για σήμερα. Τα λέμε σε λίγες μέρες.